στην αντεπίθεση για τον Όφη. Χαραλαμπίδης ανοίγει διάδρομο, ο Βέρα έχει βγει τον Μιχαήλ που έχει βγει, πλασάρει λοιπόν ο Βέρα ένα καταπληκτικό γκολ στο 54, Όφη Λάρισα 3-0 με σκόρερ το Βέρα. Ίσης, ωραία βρίσκει τον Περσία. Ο Περσίας με μία για τον Βέρα, κοντά στην επιτυχία του γκολ ο Βέρα και ναι, κάνει το 1-0 για τον Όφη μετά την πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Βέρα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και από πολύ κοντά θέλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη. Ο Βασιλείου εκτελεί, ο Βλαστός παίρνει την κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από το Βέρα και είναι γκολ. Ο Όφης στο προσκήνιο, γίνεται η σέντρα, γίνεται και η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Χιλιανό, τον Βέρα που μειώνει τη διαφορά σε 2-1, πολύ ωραίο γκολ από τον Βέρα στο 39. Παλιά για τον Ίσης, τριγωνάκι από τους παίκτες του Όφη, Ίσης κατά μέτωπο επίθεση, βρίσκει τον Βέρα, Βέρα θα κάνει το σουτ, προσπαθεί να κάνει το 1-2 με τον Ίσης, πάλι Βέρα πλασάρει και τελικά είναι το 3-1, ένα φοβερό γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τους παίκτες του Όφη, ειδικά από τον Βέρα και από τον Ίσης. Κίνος που εκτελεί αυτό το φάουλ, περνάει η μπάλα πόνος, να ο Βέρα σε καλή θέση και είναι το γκολ. Προσπαθεί τώρα ο Βέρα και φεύγει μπροστά. Έχει κενό χώρο μπροστά του, μαρκάρει τώρα ο Σκούρας, ο Βέρα μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Μαρασίδης, περνάει και το Μαρασίδη πλασάρει και ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Βέρα. Στο 52ο λεπτό ο Όφη κάνει το 0-1 με την υπέροχη αυτή προσπάθεια του Βέρα που ξαναβλέπετε. Πάντα ο Ίσης προωθείται, ανοίγει παλιά για τον Βέρα. Ωραίο Βέρα, πλασάρει και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εκπληκτικό συνδυασμός των δύο Χιανών, Ίσης και Βέρα. Και ο Βέρα πλασάρει υποδειγματικά τον Πινιώτη και κάνει το 4-0. Κάνει παλιά για τον Βέρα. Προσπαθεί και φεύγει ο Βέρα. Θα κάνει τη σέντρα και είναι το 2-0 για τον Όφη ακριβώς με τη λήξη του μηχρόνου. Εκτελείται, Ανδριανίδης προσπαθεί για την κεφαλιά, σέντρα του Νίκου Βασιλείου, είναι μόνος του ο Βέρα, Βέρα το σου, την μπάλα στα δίχτυα, είναι η σοφάριση για τον Όφη ακριβώς στο 90. Θα βγάλει τελικά μια σέντρα, είναι ο Βέρα με τον Χόρτσα, κερδίζει ο Βέρα, κάνει και ένα σουκ, είναι το 2-0. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον σπεσιαλίστα τον Βέρα. Ακριβώς το 37ο λεπτό, ο Όφη διπλασιάζει τα τέρματά του. Όφη Εθνικός 2-0. Χάιμε Βέρα σε ένα φάουλ για τους δύο γηπεδούχους. Δυνατό και με φάλτσο. Στο μπάλα στο δοκάρι και είναι το 2-0 για τον Όφη. 60 λεπτά παιχνιδιού και ένα φάουλ με το Χάιμε Βέρα. Αφήνει ο Βέρα για τον Νίκη Παπαβασιλείου και πάλι ο Βέρα μπαίνει μέσα στην περιοχή και κάνει κάποιους ελιγμούς, επιχειρεί και μία σέντρα, τελικά η μπάλα χτυπάει στο Μαρασίδη και καταλήγει στα δίχτυα, ένα από τα σπάνια γκολ που βλέπουμε. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής, νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη σουτάρει και η μπάλα στα δίχτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού και έτσι ο Βιο μειώνει σε 4-2 στο 62. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα, ο Βέρα μόνος του, κάνει και το σουτ, κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα, 4-4 με το Χιλιανό, το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη. Εκεί που είναι ο Αλεξούδης, πάντα Αλεξούδης, πέφτει κάτω επιθετικός του Όφη και δυνατός σου του Βέρα και είναι το 1-0. Ο Χάιμε Βέρα στο πέναλτι, καλοκτυπημένο και σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η σέντρα που γίνεται τον Τσίμπο, η κεφαλιά τον Βέρα, η μπάλα στα δίχτυα. Όταν δεν θα μπορέσει να βρει την μπάλα, επεμβαίνει όμως πολύ ωραία εκεί το σουτ τελικά από τον Βέρα και είναι ισοφάριση για την ομάδα του Όφη. Κάνει τώρα την παλιά και πάλι για τον Τελγκάδο. Θα βρει τον Βέρα. Βέρα και Τελγκάδο, ωραία προσπάθεια. Προσπαθεί να φύγει ο Τελγκάδο. Η μπάλα τελικά φτάνει στο Βέρα και να το 1-1. Είδατε τι έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες του Όφη άλλαξαν αλλεπάλληλες φορές την μπάλα. Και η μπάλα πήγε τελικά στον Βέρα που με σουτ και ραυνοβολή αυτή τη φορά τον Μίνου κάνει το 1-1.